Θα πρέπει εδώ να σας πω ότι όταν ανέλαβα δήμαρχος την 1η-9η του 2019, ντρεπόμουν ως δήμαρχος για δύο ζητήματα. Το ένα ήταν για την εικόνα που παρουσιάζει η Λευκάδα στην βόρεια είσοδό της, στην κύρια είσοδό της, είτε διαθαλάσσης είτε οδικός. Και το δεύτερο για το οποίο ντρεπόμουν ήταν για την είσοδο της Λευκάδας διαθαλάσσης στην νότια είσοδο. Και αναφέρομαι για τα σκουπίδια, να μην υπερθεματίσω, νομίζω ότι είναι πολύ νοπές οι μνήμες, και η άλλη είναι για την εικόνα την οποία παρουσίαζε και παρουσιάζει ο τόπος μας στην είσοδό του μετά την πρώτη γέφυρα. Το λέω αυτό γιατί από την πρώτη στιγμή και ως Δήμος Λευκάδας, αλλά κατά κύριο λόγο ως λιμενικό ταμείο, η συνέχειά του με την εκλογή των νέων του οργάνων αμέσως καταπιάστηκε με το θέμα το συγκεκριμένο, γιατί δημιουργείται μια εικόνα ότι κάτι συνέβη και ο Δήμαρχος Λευκάδας το 2021 θέλει να ξεπουλήσει το κάστρο, θέλει να το δώσει στα ιδιωτικά συμφέροντα. Για όσους δεν γνωρίζουν, και φρονώ ότι όλοι οι 33 και εγώ 34 τουλάχιστον γνωρίζουν ότι αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει από το 2017. Από την τότε διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με πρόεδρο τον κύριο Χαλκιά, είναι μαζί μας, είναι Δημοτικός Σύμβουλος, με το τότε Διοικητικό του Συμβούλου και βλέπω και άλλα μέλη που είναι μαζί μας ως Δημοτικοί Σύμβουλοι, όπως ο κύριο Βλάχο, πρόεδρο, κύριε Δήμαρχε, τον κύριο Βλάχο. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Δρακονταγή. Ξεκίνησε με τον κύριο Βλάχο και εν συνεχεία άλλαξε ο πρόεδρος, αντικαταστάθηκε από τον κύριο Χαλκιά. Πολύ σωστά. Το λέω αυτό λοιπόν γιατί η προηγούμενη Δημοτική Αρχή ξεκίνησε τη διαδικασία, τη διαγωνιστική διαδικασία της δημοπράτησης με κάποιους όρους, ασχέτως αν οι όροι αυτοί ήταν αυτοί που θα έπρεπε να ήταν ή όχι, δηλαδή αν συμφωνεί κάποιος ή δεν συμφωνεί, αλλά διαβλέποντας και διαστανόμενη και η προηγούμενη αρχή και η δημοτική, αλλά κατά κύριο λόγο του Λιμενικού Ταμείου, την ανάγκη ανάπλασης αυτού του χώρου, προέβη σωστά κατ' εμέ στην προσπάθεια αξιοποίησης. Ξαναλέω και πάλι, αν οι όροι του διαγωνισμού ήταν όπως θα επιθυμούσα εγώ ή οποιοδήποτε από τους άλλους δημοτικούς συμβούλους, αυτό συζητιέται. Για ένα πολύ μικρό ιστορικό και μετά θα δώσω, κύριε Πρόεδρε, να επιτρέψετε το λόγο στον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, που είναι και ο καθήλυνα αρμόδιος, ασχέτως ότι οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στον ιστό του τόπου μας, του Δήμου μας και κατά κύριο λόγο της πόλης μας, είναι άκρος αυτοδιοικητικό ζήτημα, είναι άκρος πολιτικό ζήτημα. Θα πω λοιπόν ότι είχαν προκύψει δύο άγωνοι διαγωνισμοί και εν συνεχεία με την τρίτη διαγωνιστική διαδικασία και με την αλλαγή κάποιων όρων, είχαν υπάρξει δύο προσφορές με συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες αξιολογήθησαν. Θα προσθέσω επίσης, για να θυμίσω και στο Σώμα και στους Λευκαδίτες μας Αθήνα, ότι ως απλός δημότης είχα παρευρεθεί στη συνεδρίαση της αξιολόγησης τότε που επέλεξε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για να αναθέσει τη συνέχιση της διαδικασίας σε μία εκ των δύο των συμμετοχόντων, είχα διαφωνήσει με τον τρόπο με τον οποίο είχε γίνει τότε η αξιολόγηση της επένδυσης. Και είχα πει ότι υπάρχουν πολύ πιο επιστημονικοί τρόποι για να γίνει η αξιολόγηση μιας επένδυσης. Ξέχωρα από αυτά τα οποία θα μας δοθεί η δυνατότητα εν συνεχεία να τα αναλύσει περισσότερο ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου και να φτάσουμε και στο σήμερα, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, συνάδελφοι. Ότι είναι αδιαπραγμάτευτη, είναι αταλάντευτη θέση της Δημοτικής Αρχής ότι αυτός ο χώρος πρέπει να αναπλαστεί. Είναι μία ντροπή για τον τόπο μας, είναι κάτι το οποίο όλοι μας, μα όλοι μας, σαν μία γροθιά πρέπει να συμβάλλουμε, ο καθένας από το μετερίζει του, στο να αποκτήσει ξανά έγκλη αυτή η περιοχή και όχι να ντρεπόμαστε για αυτή. Περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με την τελική μορφή της επένδυσης. Αυτά θα είναι αποτέλεσμα άλλων φορέων, εφορία αρχαιοτήτων, συμβούλιο αρχιτεκτονικής, του ΕΟΤ, της πολεοδομίας, μια σειρά άλλων
ενεργειών και αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν, έτσι ώστε με σεβασμό και στο τοπίο, με σεβασμό και στις συνήθειες των Λευκαδίων, να αποκτήσει ξανά ο τόπος ένα τοπόσιμο, θέρετρο πείτε το, τουριστικό τοπόσιμο, πείτε το όπως θέλετε, που να αρμόζει με την ιστορία της Λευκάδας. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να μας ενώσει όλους, έτσι ώστε να πάρθουν οι σωστές αποφάσεις και σε σύντομο χρονικό διάστημα να δοθεί η περιοχή ξανά αναγεννημένη και στους Λευκαδίτες και στον κόσμο που θα επισκεφθεί. Δεν μπορεί, συνάδελφοι, όλοι να επικαλούμαστε και να λέμε ότι θέλουμε ποιοτικό τουρισμό και να μην κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αναβαθμίσουμε τις υποδομές μας. Δεν γίνεται, δεν είναι συμβατά. Κλείνω λοιπόν, Πρόεδρε, τη μια πολύ μικρή τοποθέτηση, γιατί δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη φάση επί λεπτομεριών του ζητήματος, λέγοντας ότι θα πρέπει όλους μας η προσπάθεια αναγέννησης αυτού του τόπου, ανάπλασης αυτού του τόπου, να μας βρει ενωμένους. Ευχαριστώ πολύ.